Δείτε κυρίες και κύριοι σε λίγο. Είμαι και θα τα καταφέρω. Διαμηνύουν εκατομμύρια καρκινοπαθείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Νέες επαναστατικές θεραπείες δίνουν ελπίδα στους ασθενείς. Στην Ελλάδα εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στα νησιά υποδοχής με το μεταναστευτικό. Στη Λέσβο είχαμε νέα διαδήλωση μεταναστών αλλά και νέες συγκρούσεις με την αστυνομία. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, μια γυναίκα προσπάθησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού. Φωτιές στους δρόμους και δακρυγόνα. Για δεύτερο 24ωρο η Μυτιλήνη είναι καζάνι που βράζει. Στη Μόρια ένας μετανάστης δεν διστάζει να πιάσει το δακρυγόνο και να το πετάξει ξανά στους αστυνομικούς. Ξένα δίκτυα καταγράφουν τις συμπλοκές. Μία Αυγανή προσπαθεί να βγάλει από τη θήκη το όπλο του αστυνομικού. Εκείνος αντιστέκεται και την σπρώχνει. Σε μια συνάθρηση πορεία εδώ στην Αθήνα θα είχε συλληφθεί αυτός που θα έκανε κάτι τέτοιο πράγμα. Τα ξημερώματα δημιουργίες των ΜΑΤ έφτασαν στο νησί ώστε να αποφευθούν τα χειρότερα. Άμεσα ενισχύσαμε τα μέτρα φύλαξης και όπως είπα και χθες ερευνούμε το ενδεχόμενο υποκίνησης τέτοιων αντιδράσεων. 2.000 Αφγανοί μετανάστες διαμαρτύρονται για τις συνθήκες διαβίωσής τους και την πολύμηνη παραμονή τους στη Μόρια και το Καράτεπέ. Μετανάστες καταγγέλνουν ότι ένα 10χρονο κορίτσι γλίτωσε τελευταία στιγμή από ομοεθνή τους που προσπάθησε να το βιάσει. Λέσβος, Ιχίος και η Σάμος είναι τα τρία προσφυγόπληκτα νησιά του Βόρειου Αιγαίου να κηρυχθούν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, διότι οι συνθήκες που επικρατούν εκεί είναι πραγματικά έκτακτες. Σοβαρά επεισόδια μεταξύ μεταναστών σημειώθηκαν και στη Χίο, όταν μεθυσμένοι μετανάστες πιάστηκαν στα χέρια σε κεντρικό σημείο της πόλης. Μετανάστες που φιλοξενούνται στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Λέρου σήκωσαν στην κυριολεξία τον εξοπλισμό του νοσοκομείου, έκαναν φτερά, πλυντήρια και ψυγεία μέχρι καρδιογράφοι και υπερηχογράφοι. Το μεταναστευτικό βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν σήμερα και οι κυπριακές αρχές με την εκτελεστική διευθύντρια της Europol. Επιπλέον εμπειρογνώμονες για θέματα μετανάστευσης ζήτησε η κυβέρνηση. Η επικεφαλής της Europol διαβεβαίωσε τους συνομιλητές της πως θα είναι άρρωγος τόσο στα θέματα αυτά όσο και της τρομοκρατίας. Το μεταναστευτικό ήταν στην κορυφή της ατζέντας των Κυπριακών Αρχών και της εκτελεστικής διευθύντριας της Europol. Οι Κυπριακές Αρχές ζήτησαν από την Catherine De Bol αύξηση των guest officers της Europol που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας σε θέματα ανάλυσης πληροφοριών και ελέγχων λόγω των μεγάλων ροών μεταναστών που φτάνουν στο νησί. Το 2019 οι ροές έφτασαν σε αριθμό ρεκόρ με αποτέλεσμα να υποβληθούν πέραν των 12.000 νέων αιτήσεων ασύλου. Με τον Κύπρο Μιχαηλίδη να ενημερώνει την εκτελεστική διευθύντρια αναλυτικά για τα νέα δεδομένα που υπάρχουν πλέον στο νησί μας. We also support Cyprus' ongoing efforts to disrupt organized crime networks involved in migrant smuggling. Στο τραπέζι μεταξύ άλλων και το θέμα της τρομοκρατίας καθώς και το οργανωμένο έγκλημα. Η εκτελεστική διευθύντρια της Europol χαρακτήρισε κλειδί το νησί μας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Η Catherine De Bol συναντήθηκε και με υπουργούς εσωτερικών και δικαιοσύνης. Συζητήσαμε το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Τουρκία για την μείωση των μεταναστευτικών ροών. Έχουμε πάρει τη διαβεβαίωση ότι η Europol θα είναι στην παρά το πλευρό μας, προσφέροντας μας τη μέγιστη δυνατή στήριξη. Η εκτελεστική διευθύντρια της Europol αναγνώρισε τον επαγγελματισμό με τον οποίο οι κυπριακές αρχές αντιμετωπίζουν το θέμα της τρομοκρατίας. Παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου, σημερινή και η Ευρωπαία Επίτροπος για την Υγεία Στέλλα Κυριακή του κήρυξε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για ένα ευρωπαϊκό πλάνο καταπολέμησης της ασθένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε ξανά στις Βρυξέλλες και στο Γιώργο Κακούρη. Γιώργο. Σήμερα στην Κομισιόν εγγενίασε, όπως είπες, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καρκίνου, δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καταπολέμηση του καρκίνου. Σε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου συμμετείχε η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρέτης Σχοινάς, με τη συμμετοχή επίσης πολιτών, οργανώσεων καρκινοπαθών και ειδικών, παρουσιάστηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό τον δημόσιο διάλογο. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι η ενίσχυση της πρόληψης, η γρηγορότερη διάγνωση και θεραπεία και η βελτίωση της φροντίδας μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Πράγμα που μπορούν να επιτευχθούν μέσα από την ενίσχυση της έρευνας, καθώς και της πρόθεσης της υγιεινής ζωής και της ενημέρωσης των πολιτών. Το πλάνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το σχέδιο αυτό κατά του καρκίνου,
να έχει ολοκληρωθεί και να παρουσιαστεί μέχρι το τέλος του έτους. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Παγκόσμια μέρα λοιπόν κατά του καρκίνου, με την νόσο να θεωρείται η δεύτερη αιτία θανάτου ανά το παγκόσμιο. Στην Κύπρο τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από καρκίνο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι καρκινοπαθής και θα τα καταφέρω. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Μέρας κατά του καρκίνου, η οποία τιμάται στις 4 Φεβρουαρίου και σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού για την ασθένεια. Ο καρκίνος γενικά είναι μια νόσος πάρα πολύ συνηθισμένη. Στατιστικά μπορεί να ένας στους 3 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της ζωής του να παρουσιάσει κάποιο είδους καρκίνο στο σώμα του. Mm-hmm. Και υπάρχουν 100-150 περίπου ήδη καρκίνο. Κάθε χρόνο 9,6 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από καρκίνο, καθιστώντας στην νόσο τη δεύτερη αιτία θανάτου ανά το παγκόσμιο. Πάντως η Κύπρος παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συχνός καρκίνος για τις γυναίκες είναι ο καρκίνος του μαστού, στους άνδρες είναι ο προστάτης. Με τους ειδικούς να συνιστούν τακτικές προληπτικές εξετάσεις, αφού όπως αναφέρουν, τουλάχιστον το 1 τρίτο των κοινών καρκίνων μπορούν να προληφθούν. Η έγκαιρη διάγνωση είναι πάρα πολύ σημαντική για την αποτελεσματικότητα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καρκίνου, διοργανώνεται φέτος για πρώτη χρονιά Παγκύπριος μαθητικός διαγωνισμός με θέμα «Είμαι νέος και δημιουργώ ένα μέλλον χωρίς καρκίνο». Σίγουρα είναι η ευαισθητοποίηση και η πρόληψη για τον καρκίνο ο σκοπός αυτού του διαγωνισμού. Να δείξει ότι όλοι μας θα πρέπει να δράσουμε και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε στην πρόληψη αυτών των προβλημάτων. Το δικό τους μήνυμα για τη μέρα αυτή θέλησαν να δώσουν και οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ, ετοιμάζοντας ένα συγκινητικό βίντεο. Μαζί παλεύουμε καλύτερα. Στη μάχη ενάντια στον καρκίνο δεν περισσεύει κανείς.